Γεια σας, είμαι ο Καστούτσι, ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και σήμερα θα δούμε τις νέες φωλιές από τα παραδείσια. Να εδώ τα ενήλικα, όσα δεν είμαστε σε φωλιά αυτή τη στιγμή. Να και το μικρό από την παλιότερη φωλιά. Έχει αρχίσει να πρωτοκαλίζει το ράμφος της, είναι θηλυκιά. Τα υπόλοιπα δεν τα κατάφεραν τα μικρά, γιατί ο φασιανός τα ενοχλούσε όταν πέφταν κάτω από τη φωλιά για πρώτη φορά τα μικρά και δεν μπορούσαν να πετάξουν καλά. Τα κυνηγούσε, ήθελα να ζευγαρώσω όπως το είδα. Και αυτό το έχω πάρει χαμπάρι ότι γίνεται και είχα πολύ επιχάνω τα μικρά έτσι. Τέλος πάντων, ο φασιανός έχει απομακρυνθεί. Πλέον εδώ πέρα είναι αυστηρά μόνο παραδείσια και άλλα μικρά πουλιά. Και το ζευγάρι αυσταλέζει κάποια αριστερά για λεωφορεία για να παραγωγεί. Επίσης, για όσους θυμόσαστε, είχα αναλάβει εγώ ένα μικρό λευκό παραδείσιο, παιδί αυτού, το οποίο η φωλιά ήταν στέγη της παλιάς φωλιάς Αρχάγγελων Μοντενικές που δεν ήταν εδώ. Αλλά τα περιγόνια την είχαν χαλάσει και μείνει μόνο αυτό. Και το έβαλα σε αυτή τη φωλιά. Αλλά τα άλλα πιτσούνια που ήταν εκεί μέσα ήταν πιο μεγάλα και δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί. Το είχα πάρει για μια μικρή περίοδο. Είχε μεγαλώσει αρκετά, το ξανά έβαλα πίσω στη φωλιά. Όμως μετά από λίγο άρχισα να βλέπω τα πιτσούνια στο πάτωμα, μικρά. Σκέφτηκα ότι ίσως αρχίσαν να πετάνε και αυτά. Και ότι ο φασιανός πάλι έκανε τα δικά του, δεν τον είχα ακόμα πάρει από το κλουβί αυτό. Όμως τα μικρά, πάρε τα μικρά για να πετάξουν τη φωλιά τους. Γιατί ακολούθησε και το λευκό που ήταν σίγουρα μικρότερο. Και εκεί κατάλαβα πως κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορούσε το μικρότερο πιτσούρι να πετάξει, να φύγει από τη φωλιά που είναι το νορμάλ του. Τελικά τι είχε γίνει. Λοιπόν, το καναρίνι με το φλόρο έχουν ζευγαρωθεί μέσα στην κλούβα. Τελικά ζευγαρώθηκαν και η κανάρα είχε πάρει αυτή τη φωλιά και πέταγε τα πιτσούνια των παραδείσεων. Όταν ήταν πολύ αργά, είχα δει ότι αυτά τα δύο ζευγαρώνανε. Πέρα μπροστά μου να ζευγαρώνουν, να βλέπετε το φλόρο συγκυνηγάει συνέχεια. Δεν έχουν φωλιά. Έχτιζε εδώ πέρα φωλιά η κανάρα, αλλά την πήρε πίσω το παραδείσιο. Τώρα ποιο ζευγάρι είναι, δεν ξέρω. Είναι το ίδιο ζευγάρι που είχε τη φωλιά, είναι άλλο παραδείσιο ζευγάρι. Τέλος πάντων, τώρα θα βάλω μια άλλη φωλιά καναρινήσια για την κανάρα κάπου εδώ μέσα να γεννήσει. Εντάξει, τώρα δεν πρόκειται να τη βάλω σε κλουβί δικό της μόνο και μόνο για να γεννήσει με το φλόρο. Ας τους βάλω εγώ μια φωλιά εδώ πέρα και ας κάνω ό,τι θέλω και να μην χαλάσουν τα παραδείσια. Εγώ πάντως χαλάστηκα που με το χάλασα. Τέλος πάντων, παράξενα πουλιά. Θέλω να γεννήσουν να μου πεις και αυτά. Τέλος πάντων, τι να πεις. Θα βάλω μια καναρό φωλιά και ας κάνουν φωλιά και ας αφήσουν τα άλλα πουλιά ήσυχα. Ας δούμε τώρα τις νέες φωλιές λοιπόν. Εδώ πέρα έχουμε μια φωλιά με 5 αυγά, τα οποία έχουν συμπληρωθεί πολύ πρόσφατα και έχουμε ακόμα λίγο καιρό για την εκόλαψή τους. Εδώ περνάμε σε ένα κουτάκι φωλιά, που ευτυχώς δεν είναι προσβάσιμο από καναρίνια γιατί αυτά δεν φωλιάζουν σε κουφάλες, με 4 αυγά. Άλλο ένα μένει, κάπου στα 5 με 6 κάνουν, αλλά συνήθως 5. Και θα αρχίσει για τα καλά η εκόλαψή τους πολύ σύντομα και σε αυτά. Και τελειώνουμε με αυτήν τη φωλιά που ανήκει στο ζευγάρι που είχε τη φωλιά του πάνω στην φωλιά των Αρχάγγελων που είναι και ο λευκός μπέζας ελληνικός. Εδώ πέρα υπάρχει 100% επιτυχία. 5 στα 5 αυγά εκολάφθηκαν. 3 λευκά πιτσούνια, 2 μαύρα. Πολύ καλός αριθμός για τα λευκά. Να έχω ακόμα 3. Τώρα που δεν υπάρχει και φασιανός εδώ πέρα να ενοχλεί τα μικρά όταν πέφτουν τη φωλιά για πρώτη φορά και κάνουν τις πρώτες πτήσεις, πιστεύω όλα θα κυλήσουν πλέον ομαλά και αυτά τα πιτσούνια και τα υπόλοιπα που περνάμε θα πετάξουν τις φωλιές τους και θα αυξηθεί ο πληθυσμός των παραδεισιακίων και θα έχουμε πιο πολλά. Τώρα μεγαλώνει και η θηλυκιά από την πρώτη φωλιά για φέτος, αυτή εδώ πέρα. Υπάρχει κάπου εδώ πέρα ένας ελεύθερος ασερνικός του γνήσιου μορφικού, να πω σε αυτό ας πούμε. Έχω βάλει εδώ μια νέα φωλιά κουφάλα και όταν οριμάσει πλήρως η θηλυκιά και αρχίσει να ψάχνετε, λογικά το ασερνικό θα διεκδικήσει τη φωλιά. Δεν έχω δει κάποιο πουλί να προσεγγίζει αυτή τη φωλιά. Ή δεν το έχω δει εγώ, ή απλώς δεν την έχουν αρχίσει να την προσεγγίζουν. Τέλος πάντων, όταν οριμάσει αυτή η θηλυκιά θα το καταλάβει το ελεύθερο ασερνικό και θα αρχίσει να ψάχνει φωλιά. Γιατί θα τη ζευγαρώσει, δεν έχει και άλλη επιλογή. Το μόνο θηλυκό είναι, το μόνο ασερνικό είναι. Κάπου εδώ στο πλήθος θα ζευγαρωθούν και θα πιάσουν και αυτή τη φωλιά κουφάλα και θα έχουμε ακόμα ένα ζεύγος. Και αυτά είναι τα νέα από τα παραδείσια που η παραγωγή τους, τώρα που είναι και εποχή καλή πια, σχεδόν καλοκαίρι πλέον, Μάιος. Τώρα αρχίζει για τα καλά φούλα να παραγωγή και θα σταματήσουν μέχρι και το Σεπτέμβριο θα πηγαίνουν σε ρή. Και αυτά είναι το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο, αντίο.